Είναι και ρίσκο και τα δεδομένα όσο περνάει ο καιρός δεν για είναι υπέρ της. Για να ζητήσουμε το σχόλιο του κυρίου Κυριανάκη, γιατί εσείς είστε από τους βουλευτές που είχατε αφήσει ανοιχτό το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Ένα σενάριο το οποίο ζεσταίνεται πιο πολύ όσο περνάει ο καιρός, κύριε Κυριανάκη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στην δημοσκόπηση την οποία παρουσιάσατε υπάρχει ερώτημα στις γυναίκες για το αν θεώρησαν σεξιστικό το σποτ που αποσύρθηκε. Άλλο θέμα είναι αυτό, κύριε Κυριανάκη. Θα το συζητήσουμε και αυτό, αν θέλετε. Γιατί όχι. Υπάρχει τέτοιο σχετικό ερώτημα. Υπάρχει σκέψη στην κυβέρνηση για εκλογές, κύριε Κυριανάκη. Δεν το γνωρίζω, κύριε Στασοπούλη. Η απόφαση για εκλογές ανήκει στον Πρωθυπουργό αποκλειστικά. Προφανώς υπάρχει. Ωστόσο, εσείς ως βουλευτής θα έχετε μία εικόνα. Εσείς πιστεύετε άλλοι ότι είναι κατάλληλη συγκυρία. Κύριο Λοβέρδος που είχαμε εδώ χθες, ο Γιάννης Λοβέρδος, λέει: εγώ θέλω εκλογές. Βλέπω εκλογές. Τέτοιες αποφάσεις, κύριε Οικονόμ, το ξέρετε καλά γιατί είστε έμπειρος. Ο Πρωθυπουργός δεν τις μοιράζεται ούτε. Δεν λέμε για την απόφαση του Πρωθυπουργού. Λέμε για τη δική σας πολιτική εκτίμηση. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει αυτό που θα αποφασίσει. Μπορείτε να το αποκλείσετε ως σενάριο, κύριε Κυριανάκη? Δεν το γνωρίζω. Γιατί μαζεμένος, δεν το είχατε αποκλείσει πριν από μερικές ημέρες, γι' αυτό σας πιέζουμε τώρα. Βρέθηκα σε μια τηλεοπτική συζήτηση, είπα τη γνώμη μου, δεν κρίνω σκόπιμα ότι την επαναλάβω. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι τίτλοι δημιουργούν λάθος εντυπώσεις. Όπως σας είπα και πριν, η απόφαση για το πότε και αν θα γίνουν εκλογές ανήκει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Λοβέρδο, τι λέτε? Γελάει ο κύριος Λοβέρδος. Χάμω γελάει. Καλημέρα. Γελάω γιατί. Ναι. Όποιος φοβάται εκλογές, όποιος τις φοβάται, φαίνεται. Φαίνεται, το καταλαβαίνεις. Ότι δεν τις φοβάται, δεν ποιος φοβάται για εσάς? Νομίζω ότι η εξωματική αντιπολίτευση τη τρέμει, δεν τη φοβάται απλώς. Τόσο πολύ. Εκείνο που εμένα, έτσι, έχω στο μυαλό μου, είναι οι εκλογές. Έχω πει προμηνώς ότι είναι μια μεγάλη πιθανότητα. Και πάση περιπτώσει, καλά εκεί λέει ο κ. Κυριανάκης, στον Πρωθυπουργό είναι αυτά, αλλά η πολιτική έχουμε και άποψη. Mm-hmm. Έχουμε και εκτίμηση. Ναι. Τι λέμε στους ανθρώπους μας, στην περιφέρειά μας ή όταν μας ρωτάνε, τους λέμε ναι ή όχι? Λοιπόν, επειδή εγώ δεν κρύβομαι, τα έχω πει αυτά. Εσείς τι τους λέτε? Τι τους λέτε? Όταν με ρωτούν, λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα. Το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θέμα... κύριε Λοβέρδο. Αλλά επειδή η συζήτηση πάει εκεί, κυρία Στασοπούλου. Μπορεί και νωρίτερα. Γίνεται και κομική. Mm-hmm. Λοιπόν, κανένας βουλευτής δεν μπορεί να σας πει κάτι σχετικό σοβαρό. Και δεύτερον, όποια μήνα και αν κοιτάξεις, δεν έχει ευκολίες από πλευράς οικονομίας. Γι' αυτό. Κοιτάς τι είναι σοβαρότερο για τον τόπο. Ναι, αλλά ρωτάει ο άλλος γιατί τι θα λύσουν οι εκλογές. Ας πούμε ότι γίνονται εκλογές τον Ιούλιο και ξαναβγαίνει ναι. η παρούσα κυβέρνηση. Πήγα αλλού. Τι θα αλλάξει? Νόμου, πήγα αλλού τώρα. Λέω. Ναι. Όποιο μήνα και αν προσπαθήσεις να δεις ως πιθανό, mm-hmm. σου μοιάζει απίθανος. Διότι η οικονομία, όπως συμφωνούμε όλα τα κόμματα, και εσείς, οι δημοσιογράφοι, θα έχει τόσα προβλήματα και έχει τόσα προβλήματα που μήνα ελεύθερο δεν βρίσκεις. Mm-hmm. Ειδικά αν σου χρειαστούν και δύο εκλογές. Ναι. Αντέχουμε, αντέχει η χώρα αυτή τη στιγμή ή όποιο μήνα τέλος πάντων από όλους αυτούς εκλογές? Όχι, κυρία Στασοπούλου, όχι. Και το αισθητήριο του λαού είναι πολύ σοβαρό εδώ. Σου λέει ότι έχουμε ανάγκη έναν μήνα παραπάνω για τουρισμό, ένα μήνα παραπάνω πριν ενδεχόμενη νέα φάση κορονοϊού για λειτουργία της οικονομίας, λιγότερες απώλειες έχουμε ανάγκη. Εσείς πιστεύετε, κύριε Λοβέρδο, ότι η κυβέρνηση τις χρειάζεται τις εκλογές? Και γιατί? Κοιτάξτε, πάντα, κύριε Οικονόμου, για να μιλάμε σοβαρά, πάντα εκλογές κερδίζεις με ένα σύνθημα, με δύο συνθήματα, με μια πολιτική και διαμορφώνει την πολιτική δική σου που είσαι νικητής και των άλλων που είναι αντιπολίτευση, πολιτικούς συσχετισμούς ναι. για να λειτουργήσει η δημοκρατία. Εάν οι συνθήκες αλλάζουν δραματικά, το έχω ζήσει αυτό. Το έχω ζήσει το 9. Mm-hmm. Εάν οι συνθήκες αλλάζουν mm-hmm. δραματικά, έχεις περιθώρια να μιλήσεις στον ελληνικό λαό. Έχεις mm-hmm. περιθώρια και να του ζητήσεις άλλη εντολή. Άρα θεσμικά η απάντηση δεν είναι αρνητική. Αλλά οικονομικά, γιατί εκεί έχουμε όλοι προσανατολίσει το ενδιαφέρον μας, mm-hmm. είναι διευκόλυνση για την οικονομία οι εκλογές? Δεν είναι, η κύριε Οικονομία. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα, σαφή. Κυρία Γεροβασίλη, τουρισμός είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα στοίχημα για τη χώρα ανεξαρτήτως κομμάτων κλπ. Μπορεί να σωθεί η παρτίδα εδώ που βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι ο τουρισμός και αν συνυπολογίσουμε και την εστίαση που είναι άμεσα εμπλεκόμενη, επηρεάζουν την ελληνική οικονομία περίπου στο 30% του ΑΕΠ. Αυτό είναι και το μεγάλο
είναι και αυτό που δίνει την προοπτική της μεγάλης ύφεσης, την οποία θα συμβεί στη χώρα μας. Εσείς όμως γιατί κάνετε κριτική τώρα στην κυβέρνηση και λέτε ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για το μεγάλο ποσοστό ύφεσης που θα έχουμε ενδεχομένως. Τι είναι δικό της αυτό? Θα σας πω γιατί. Βεβαίως υπάρχει μια παγκόσμια, υπάρχει πανδημία η οποία έπληξε την οικονομία παγκοσμίως. Και μία ύφεση αναμένεται παγκοσμίως. Ωστόσο, είναι μια συμμετρική απειλή ο κορονοϊός. Όμως, το τι θα συμβεί στην κάθε χώρα δεν είναι συμμετρικό. Αυτό εξαρτάται από τα μέτρα και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει κάθε κυβέρνηση. Και βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες να ακολουθείτε αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε και το οποίο είναι απλή λογική και δεν είναι ιδεολογικό όπως αντιλαμβάνεστε. Ότι εμπροστοβαρός πρέπει να παρέμβει με ζεστό χρήμα στην αγορά η κυβέρνηση προκειμένου να ανασχέσει κατά το δυνατόν τις επιπτώσεις αυτής της τεράστιας ύφεσης που αναμένεται να περισσωθούν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση δεν το έκανε. Τα πακέτα αυτά ακόμα είναι εξαγγελίες. Στην πραγματικότητα ξέρετε ότι μας το λένε όλοι όσοι θα μπορούσε, στην αγορά δεν έχει συμβεί τίποτε. Μπορεί και να ζει όμως η οικονομία με επιδόματα και με βοηθήματα. Εδώ η οικονομία χρειάζεται ανάπτυξη. Η οικονομία χρειάζεται να τρέξει, χρειάζεται ενίσχυση αυτή τη στιγμή των επιχειρήσεων, γιατί αν κλείσει μία επιχείρηση δεν ξανανοίγει και πρέπει να κρατηθεί αυτό το κρίσιμο διάστημα. Τα χρήματα υπάρχουν. Τα χρήματα υπάρχουν. Θα σας εξηγήσω αμέσως μετά γιατί. Σας λένε ότι θυμηθήκατε τα λεφτόδεντρα. Κοιτάξτε, είμαστε η μόνη κυβέρνηση που παραδώσαμε με 37 δις απόθεμα τη χώρα, ενώ διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις παραδίδουν άδεια ταμεία όπως παραλάβαμε και εμείς το 2015. Επομένως, σήμερα ξέρουμε ότι η χώρα έχει μια δυνατότητα εγγύησεων και ρευστότητας περί τα 50 δις. Λοιπόν, και έχουμε προτείνει με το πρόγραμμά μας «Μένουμε όρθιοι» πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος των χρημάτων αυτών και όχι ολόκληρο, προκειμένου να στηρίξει σήμερα την οικονομία και την εργασία και όπως με ρωτήσατε, κύριε οικονόμου, όχι για να επιδοματική πολιτική, για στήριξη της εργασίας. Και για να μείνουν επιχειρήσεις ζωντανές. Για να μείνουν και, γιατί δεν πρέπει να επανέλθει η χώρα μας στα ποσοστά ανεργίας και στην κατάρρευση του 10, που όπως προβλέπετε θα είναι χειρότερα για το 10. Κύριε Κυρανάκη, είναι δεδομένο ότι πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Ο τρόπος που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς σας ακούγεται? Κοιτάξτε, καταρχάς, κυρία Γιώργο Βασίλη, είπε μια σειρά από ανακρίβες, στις οποίες θα ήθελα να απαντήσω. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι κάθε κυβέρνηση στον πλανήτη κλήθηκε να απαντήσει ένα δίλημα αν θα βάλει σε προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή ή αν θα κρατήσει ανοιχτή την οικονομία της. Εμείς βάλαμε σε απόλυτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και γι' αυτό και βλέπετε στην Αγγλία 32.000 θανάτους, στην Ιταλία 25.000, στην Ισπανία 25.000, στη Γαλλία 27.000 και στην Ελλάδα 193. Δυστυχώς 153, αλλά δεν έχουν καμία σχέση οι απώλειες ανθρώπινης ζωής που έχουμε στην Ελλάδα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό σε σχέση με τις επιλογές που έκαναν άλλες κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν αυτό, όποιος δεν καταλαβαίνει ότι θα έχει και ήδη έχει επιπτώσει στην οικονομία, ή δεν θέλει να το βλέπει ή δεν ξέρει από οικονομικά. Μπορεί να σωθεί κάτι περισσότερο στην οικονομία ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι κατάλαβα, αυτό λέει. Να ρίξουμε μεγαλύτερο πακέτο, να σώσουμε μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας. Δεν μας λέει πόσα όμως, κύριε οικονόμου. Αν ρωτήσετε τώρα την κυρία κύριο Βασίλη, τι ρωτάω κι εγώ. Πόσα χρήματα πρέπει να πέσουν στην ελληνική οικονομία? Ποιο είναι το πακέτο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Πόσα δισεκατομμύρια? Μπορώ να απαντήσω. Ναι. Το έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό έχει πει και έχει μιλήσει ότι από τα 50 δις που έχει δυνατότητα η χώρα σήμερα θα πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί, γιατί ήδη είναι αργά, τα 26 με συγκεκριμένες στοχευμένα σε δράσεις της λογικής αυτής που ανέφερα. Δεν έχουμε χρόνο για διάλογο. Ξέρετε ότι έχει μεγάλη σημασία η ποσότητα. Τι να απαντήσετε, παιδιά, έχει πει 26. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε πει εσείς τα δικά σας, ο κόσμος καταλαβαίνει. Ποσότητα, ποιότητα και χρονική στιγμή. Και ποιότητα, ποσότητα και χρονική στιγμή του προγράμματος που καταθέσαμε. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Κυρανάκη, λέτε. 30 δευτερόλεπτα, λοιπόν. Λέει η κυρία Γεροβασίλη ότι πρέπει να εξοδευτούν 26 δις. Καταρχάς, το πακέτο που έχει ανακοινώσει έπρεπε, ο Πρωθυπουργός είναι ήδη 24 δις. Το έχει πει ήδη. Κάποια από αυτά έχουν εξοδευτεί, κάποια τα κρατάμε για τους μήνες που έρχονται. Και τα φορολογικά μέσα εσείς. Και αυτό, ένα λεπτό, κύριε οικονόμου. Αυτό που ξεχνά να σας πει η κυρία Γεροβασίλη είναι ότι από τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε επίσημα στη Βουλή ο κ. Σταϊκούρας, υπήρχαν 15 δισταμιακά διαθέσιμα
Άρα το άδεια ταμεία είναι πολύ σε αυτά, μεγάλο. Τα έχουμε εξηγήσει, παιδιά, θα μπερδευτεί ο κόσμος. Πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Λοβέρδος, κύριε Κυρανάκη, πιεζόμαστε. Σεβαστείτε ένα και λεπτό, το συνομιλίο σας, παρακαλώ. Ένα λεπτό, κύριε Οικονόμου, θέλω να ολοκληρώσω μία φράση. Είμαστε πέντε άνθρωποι εδώ, δεν γίνεται ένα, δεν υπάρχει χρόνος για περισσότερο. Ναι, αλλά έχει μιλήσει περισσότερο κύριε Γεροβασίλη και οφείλω να απαντήσω. Και άμα μίλησε και 30 δεύτερα περισσότερο, δεν χάλασε ο χρόνος κύριε Κυρανάκη, και εδώ είμαστε. Ναι, αλλά θέλω να απαντήσω κύριε Κυρανάκη. Δεν θέλω να μείνω αναπάντητα. Ελάτε, παρακαλώ. Πείτε το, ελάτε. Λοιπόν, λέει η κυρία Γεροβασίλη ότι πρέπει να ξοδευτούν 26 δις. Ναι. Ξεχνά λοιπόν ότι από τα 37 δις του περίφημου μαξιλαριού. Τα 15 είναι η τελευταία δόση του δανείου. Δεν ξέχασα τίποτα από όλα αυτά. Απλά δεν τα έλυσα. Που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εγγυηθεί ότι θα πάνε μόνο για την αποπληρωμή του χρέου. Δεν ξέχασα τίποτα. Κύριε Κυρανάκη, δεν ξέχασα τίποτα από όλα αυτά. Κύριε Λοβέρδο, ελάτε μια κουβέντα και κλείνουμε με εσάς. Ελάτε, ελάτε. Εγώ αυτή τη συζήτηση τη πλειοδοσία που προηγήθηκε την καταδικάζω απερίφραστα. Μάλιστα. Βρίσκω στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω ένα εγχείρημα για να ακουστεί. Ο κράτος έχει κάνει παροχές που στην πράξη ακόμα ορισμένες από αυτές όμως δεν έχουν υλοποιηθεί. Ναι. Ειδικά στην επιχειρηματικότητα για την οποία τώρα συζητάμε. Ναι, είναι σε εξέλιξη, ναι. Και ο Μάιος είναι ο κρίσιμος μήνας. Ναι, να δούμε αν. Γιατί υπάρχουν και θέματα εκεί, δεν είναι η ώρα. Mm-hmm. Και δεύτερον, το κράτος δεν παίρνει χρήματα. Άρα η συνταγή αντιμετώπισης πανδημίας ήταν κράτος δώσε, κράτος μην πάρεις. Mm-hmm. Αυτό δεν εξαντλεί. Ναι. Το απαιτούμενο εθνικό σχέδιο. Πρέπει να δούμε. Τι είναι η συνολική εικόνα, η ματιά που έχει η κυβέρνηση για την λειτουργία της οικονομίας και πρέπει να δούμε, μάλιστα, είναι και οι επιχειρήσεις. Κύριε Λοβέρδο, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να αναβαθμίσετε λίγο τις συνδέσεις σας εσείς οι πολιτικοί, να φτιάξετε λίγο τον τεχνολογικό σας εξοπλισμό για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Το έχω κι άλλη συναντή, το έχετε μόνο εσείς, κύριε Λοφέρδο. Στο ντύο στο σπίτι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, διαφημίσεις γρήγορα, γρήγορα. Όχι, τώρα πάμε στην πρώτα Λάρισα, ακριβώς. Εκεί μας περιμένει ο Πάνος Γαρουφαλιάς, γιατί φαίνεται ότι έχουμε κινητικότητα και έχει φτάσει και η αστυνομία στην περιοχή. Γιατί? Μιλάμε για τη Νέα Σμύρνη, έτσι. Καλή σας ημέρα, ακριβώς η αστυνομία θέλω